πετρέλαιο θέρμανσης. Τιμές, διάθεση, επίδομα πετρελαίου θέρμανσης, η πλατφόρμα άνοιξε, ανταπόκριση καταναλωτών. Για όλα αυτά τα θέματα θα συνομιλήσουμε αμέσως τώρα, μέσα από μια ζωντανή σύνδεση με τον κύριο Σταύρο Κουμουλά, επιχειρηματία και ιδιοκτήτη πρατηρίων υγρών καυσίμων. Την καλησπέρα μας, κύριε Κουμουλά. Καλησπέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Λοιπόν, εξέλιξη της συγκεκριμένης εβδομάδας, της εβδομάδας που ολοκληρώνεται. Άνοιξε ξανά η πλατφόρμα για το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης. Ποιες οι προσδοκίες? Άνοιξε ξανά πριν δύο μέρες. Οι προσδοκίες είναι ο κόσμος να αναθερμάνει τις προσδοκίες του, ούτως ώστε να μπορεί να πάρει πετρέλαιο ανταποδοτικά, δηλαδή με την πίστοση του πετρελαίου που μπαίνουν στους λογαριασμούς τους, το επίδομα που λέμε. Ναι. Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον, υπάρχει μεγάλη ζήτηση και λόγω του κρύου και των ημερών, αλλά και λόγω του ότι με το που άνοιξε η πλατφόρμα ξαναψάχνονται οι πελάτες να βάλουν πάλι πετρέλαιο. Δηλαδή αυτή τη βδομάδα, με αφορμή και το χιονιά βέβαια και τα καιρικά φαινόμενα, τη λεγόμενη ελπίδα, αυξήθηκε η ζήτηση για πετρέλαιο θέρμανσης, αναθερμάνθηκε η αγορά. Ναι, από την προηγούμενη εβδομάδα και μόνο που άκουγαν στα δελτία καιρού, στα ειδήσεων, ότι έρχεται χιονιάς, είχαν προετοιμαστεί και βάζανε τις παραγγελίες τους ούτως ώστε να εξυπηρετηθούν. Μάλιστα, κατά μέσο όρο οι τιμές που κυμαίνονται? Κατά μέσο όρο οι τιμές κυμαίνονται 200-250 ευρώ, 150 λίτρα, 200 ναι. λίτρα, εκεί γύρω. Και βέβαια να πούμε ότι και εσείς βέβαια, σε εσάς αναφέρομαι, διαθέτετε πετρέλαιο ανεξάρτητα από την ποσότητα που ένας καταναλωτής θα σας χτυπήσει την πόρτα της επιχείρησης και θα σας πει: θέλω για παράδειγμα ένα τόνο. Σωστά, σωστά. Εμείς διαθέτουμε ανεξάρτητη τιμή και ανεξάρτητη ποσότητα στους πελάτες μας. Το κάναμε ανέκαθεν, το συνεχίζουμε και τώρα ένα παραπάνω, που οι καιροί δεν είναι για μεγάλες ποσότητες, ούτε για πολλά χρήματα, το αντιλαμβανόμαστε, το κατανοούμε. Οπότε είμαστε στη διάθεση των πελατών μας, όσο και αν μας ζητήσουν, εμείς το παραδίδουμε. Και με μεγάλη χαρά και με μεγάλη αγάπη. Μάλιστα, σε όλη την Κρήτη. Σε όλη, βέβαια. Κύριε Κουμουλά, στο πλαίσιο της εξωστρέφειας της επιχείρησής σας, το τελευταίο διάστημα παρέχετε και κάποιες συμβουλές για το αυτοκίνητό μας σε περιπτώσεις ψύχους και παγετού, σωστά? Είναι μια ξεχωριστή πρωτοβουλία. Ακραίων φαινομένων. Ακραίων φαινομένων. Σωστά. Τι πρέπει να προσέξουμε, λοιπόν? Όποτε έρχονται οι πελάτες μας για ανεφοδιασμό, τους ενημερώνουμε να έχουν στο αυτοκίνητό τους, καταρχήν τους κάνουμε έναν έλεγχο στον κινητήρα για τα λάδια τους, ναι. να είναι σωστή η λίπαση. Τους ενημερώνουμε επίσης να βάζουν μπροστά το αυτοκίνητό τους πριν ξεκινήσουν το πρωί, να το αφήνουν να δουλεύει 1 με 2 λεπτά, ούτως ώστε να ζεσταίνεται το λάδι στον κινητήρα και έτσι να έχουμε μια καλύτερη εκκίνηση. Ναι. Βεβαίως, τα ελαστικά να είναι σε σωστές ατμόσφαιρες. Κάνουμε έναν έλεγχο στα ελαστικά, κάνουμε έναν έλεγχο στους υαλοκαθαριστήρες, ειδικά τώρα με αυτούς τους καιρούς χρειαζόμαστε να έχουμε καλούς υαλοκαθαριστήρες. Επίσης να έχουμε ένα φαρμακείο πρώτων βοηθειών μέσα στο αυτοκίνητό μας, με τα απολύτως απαραίτητα, να έχουμε ένα τρίγωνο, ούτως ώστε εάν όμοι γέννητο χρειαστεί να ενημερώνουμε τους οδηγούς των αυτοκινήτων, αν συμβεί κάτι, να το βλέπουν. Βεβαίως να έχουν ένα μπουφάν ζεστό, να έχουν ένα ζευγάρι παπούτσια, να έχουν ένα φακό, να έχουν μπαταρίες, να έχουν, εάν χρειάζεται να μετακινηθούν στην ενδοχώρα, αντιολισθητικές αλυσίδες. Ναι. Κάνουμε μία ενημέρωση, ούτως ώστε να φεύγουν, και έχει ανταπόκριση πάρα πολύ μεγάλη, μας ευχαριστούν, μας το δείχνουν με την προτίμησή τους, μας το δείχνουν με την αγάπη τους. Νομίζω ότι αυτό που κάνουμε είναι πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ σωστό και βοηθάνε και τον κόσμο. Και βέβαια και στους υπόλοιπους συναδέλφους να κάνουν το ίδιο σε αυτό το τομέα. Σε αυτή τη συγκυρία. Λοιπόν, κύριε Κουμουλά, πιάσαμε το πετρέλαιο θέρμανσης. Πήγαμε στην επιδότηση με την πλατφόρμα, συμβουλές αναφορικά με τον παγετό και το ψύχος. Πάμε λίγο στις τιμές της αμόλυβδης και του πετρελαίου κίνησης. Πού κυμαίνονται? Ναι.
Και πώς πάει η κίνηση, βέβαια. Τις τελευταίες δύο, η κίνηση πάει πάρα πολύ καλά. Εξυπηρετούμε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Έχει πάρα πολύ δουλειά, δόξα τω Θεώ. Οι τιμές είναι αρκετά υψηλές. Δηλαδή, είμαστε στο 1 ευρώ και 20 λεπτά το πετρέλαιο της θέρμανσης. Τις τελευταίες δύο με τρεις εβδομάδες έχει παρατηρηθεί ένα ράλι ανόδου των τιμών. Ναι. Επίσης, στην αμόλυβδη ισχύει το ίδιο. Είμαστε στο 1,79 στο λίτρο, τουλάχιστον για τα δικά μου τα μαγαζιά μιλάω. Αλλά γενικότερα υπάρχει μία έξαρση στις τιμές των καυσίμων. Δυσαρασκετεί ο κόσμος, αλλά δεν έχουν και άλλη επιλογή. Δεν μπορούν να κάνουν και κάτι διαφορετικό. Το αντέχουμε και εμείς και γι' αυτό κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Να προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε όλο τον κόσμο και να γλυκάνουμε λίγο αυτή την δυσάρεστη κατάσταση όσον αφορά την έξαρση των τιμών. Βλέπετε πτώσεις, προϋποθέσεις προκειμένου να καταγραφεί τους επόμενους μήνες μία πτώση των τιμών? Αυτό είναι το ερώτημα όλων των καταναλωτών. Σίγουρα για την επόμενη εβδομάδα βλέπουμε αύξηση. Έρχεται αύξηση σίγουρα για την επόμενη εβδομάδα. Για πιο αργότερα είναι λίγο δύσκολο να μιλήσουμε. Είναι λίγο επισφαλές να... Αλλάζουν να τα δεδομένα, βέβαια, καθημερινά. Έχετε δίκιο. Ναι, ευελπιστούμε να υπάρχει μία αποκλιμάκωση των τιμών, διότι όλος ο κόσμος δυσαρασκετεί. Μάλιστα. Πάλι αύξηση και πάλι αύξηση και πάλι αύξηση. Μάλιστα. Είναι το μότο που ακούμε. Και σε καμία περίπτωση δεν φταίνε, βέβαια, οι άνθρωποι επιχειρηματίες πρατηρίων υγρών καυσίμων. Σε καμία περίπτωση πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Όλοι οι συνάδελφοι κάνουν το αδύνατο δυνατό να μην περάσει όλη η αύξηση. Σωστά. Στο πίνακα τιμών στον καταναλωτή. Συμπιέζουμε όλοι οι συνάδελφοι, συμπιέζουμε το κέρδος μας, ούτως ώστε να κρατήσουμε εντός αγωγικών την αγορά σε χαμηλά επίπεδα τιμών όσο μας επιτρέπεται. Μάλιστα, αυτό. Μάλιστα. Κύριε Κουμουλά, να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κύριε Κουμουλά. Πολλές οι απορίες και πολλές οι απαντήσεις, βασικά ερωτήματα καταναλωτών.